Απογοητευμένος δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κ. Κουεγιάρ μετά την αποτυχία της προσπάθειάς του για την εξέβρεση ειρηνικής λύσης στον κόλπο. Με αυξημένο ενδιαφέρον περιμένει η διεθνής κοινή γνώμη τη συνάντηση Μπους-Γκορμπατσόφ στο Ελσίνκι. Στις 8 παρατέταρτο το πρωί απέπλεψε η φρεγάτα Λίμνος για τον Περσικό. Πρώτος σταθμός θα είναι η Λεμεσός της Κύπρου, όπου θα φτάσει την Τρίτη. Στα μέσα της εβδομάδος, η κυβέρνηση ανακοινώνει τις αποφάσεις της για την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή και το ασφαλιστικό. Κλειστές θα είναι αύριο οι τράπεζες με απόφαση της ΟΤΟΕ σε ένδειξη συμπαράστασης για τους απεργούς της κτηματικής. Αρχίζει από αύριο η εφαρμογή του νέου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων.